μπορούσαμε να κλείσουμε με άλλο τραγούδι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει αυτό στο κλείσιμο. Το πες μου τι. Όλα τα αλλά σε αυτή την εκπομπή το έχουμε τιμήσει πάρα πολύ. Εντάξει, ήρθε αυτή τη στιγμή τώρα η συγκινητικιά, ξέρετε αυτή. Πού, στην Τρία. Στην Τρία. Συγκινητικιά. Όλη τη σεζόν δεν έχω μιλήσει στην Τρία. Τώρα ήρθε η ώρα μας. Τώρα μίλα στην Τρία. Το Τρία είναι σημαντικό αριθμό. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ νιώθω πολύ αμήχανα με αυτά τα πράγματα. Και εμείς. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν το κανάλι, το Open. Το Open Beyond, που σε μια τόσο αρχή, δύσκολη προσπάθεια που έγινε πάρα πολύ μεγάλη από τη διοίκηση, τον Τζόνι και την Άλκη που ξεκινήσαμε μαζί και τώρα όλες οι αλλαγές που γίνονται και όλες οι προσπάθειες. Να τους ευχαριστήσω πολύ γιατί μετά από 6 χρόνια με εμπιστεύτηκαν πάρα πολύ και μου δώσανε την εκπομπή των ονείρων μου με τους ανθρώπους που ήθελα και έτσι όπως την οραματίστηκα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Να, κοίτα τώρα από τη με έπιασε της πρεμιέρας. Παρανάσες, ανάσες. Όλους εσάς γιατί μας βοηθήσατε, μας στηρίξατε, ήσασταν δίπλα μας, μας είδατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Τη δημοσιογραφική ομάδα, το Βασίλη Δρυμούση. Έλα, Βίλ. Βασιλάκο μου. Έλα μπροστά, παιδί μου, θα γυρίσω πλάτη. Τη Χρυσάνθη, παπά, έλα χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Έλα μπροστά. Είναι Μητροπαλή, δεν θέλει να έρθει, εγώ θα κάτσω εδώ. Δεν θέλει να έρθει η δημοσιογραφική ομάδα Μητροπαλή, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, είναι σεμνά τα παιδιά. Να πούμε, να πω ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανοχή σου, την υπομονή σου. Την προσπάθεια που έκανες να προσαρμοστείς στις τρέλες μας. Έχουμε 75 βίντεο που δεν έχουν παίξει. Έχεις για του χρόνου όμως. Έχουμε χρόνο, έτσι καταφέρουμε του Παύλου να θέλει να πάρουμε μερικά, να του δώσουμε. Ό,τι θέλει έχουμε από όλα. Α, ναι, καλύτερα. Ελάτε, κορίτσια. Ελάτε, κορίτσια. Χαμογέλα. Έλα, Ιωάννα Κομματά. Τα κορίτσια μας, η μητέρα, η νέα μητέρα, η Νόρα, η Ζαφή που παντρεύεται, η Ρίγια Αλβανίση που έχει παντρευτεί και έχει ένα ωραίο παιδάκι. Να ευχαριστήσω λίγο, θέλω τα παιδιά για όλο τον κόπο και την αγωνία και την τρέλα και όλη την κούραση που περάσατε. Τον Άρη, τον Ρούλη μου, τον σκηνοθέτη μου. Πού θες, Ρούλη μου, δεν είσαι κάτω όμως να τα πούμε. Στον Αρούλη μου που μετά τον όμορφο κόσμο το πρωί βρεθήκαμε ξανά εδώ με την ίδια αγάπη και την ίδια στοργή και υπομονή και αυτός με αντιμετώπισε. Τους τεχνικούς τώρα μπορούν να αφήσουν τις κάμερες τους να έρθουν και τα παιδιά λίγο μέσα. Δεν γίνεται αυτό τώρα που λέω. Γίνεται, γίνεται. Ό,τι θέλω γίνεται. Θα κάνω. Εκπομπή μου είναι. Όλοι μέσα. Κλειδώστε κάμερες και εγώ. Μπείτε. Ελάτε καλέ λίγο. Τόσο ομορφόπαιδα είστε. Ελάτε ρε παιδιά, μην τρέπεστε. Σοφία. Έλα μα τώρα. Έλα μέσα, πολύ να γέλατε. Τώρα, έλα. Ελάτε. Να ευχαριστήσω τη δική μου ομάδα που θέλετε. Σταθερή θα κάθομαι, δεν θα κουνιέμαι. Πού? Εκεί που είσαι, εκεί που είσαι. Εδώ, στην ένα. Σε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τα δικά μου κορίτσια, την ομάδα μου, το σοφάκι μου εδώ που είναι το δεξί μου χέρι και ο άνθρωπός μου παντού και πάντα μαζί μου. Την Πολίνα μου που είναι η στυλίστρια μου και τη Ρούλα Σταματοπούλου που την έκανε με ελαφριά, ούτε στην τελευταία μου εκπομπή δεν μπορούσα να μείνω. Εννοείται θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που μου κάνανε την χαρά και την τιμή να είναι φέτος μαζί μας και να μας σταθούν. Και τώρα ξέρετε ποιον πρέπει να κάνω να κλάψει. Κλάψε! 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 Δεν θα κλάψω. Περίμενε, μισό λεπτό. Θέλω να πω κάτι. Ο Παύλος, εκτός από κουμπάρος μου και ο άνθρωπός μου σε όλες τις φάσεις της ζωής μου, και τις δύσκολες και τις εύκολες και όλες, με έχει ακολουθήσει και σε κάθε τρέλα μου, σε όποιο κανάλι ξυπνάω και λέω ότι θα πάω, σε όποια εκπομπή πάω να αναλάβω, σε ό,τι του έχω ζητήσει. Ήταν πάντα εκεί και ήταν πάντα δίπλα μου. Δεν θα υπήρχε αυτή η εκπομπή αν δεν ήταν ο Παύλος. Δεν θα ήμουν ούτε εγώ εδώ, δεν θα το τολμούσα χωρίς αυτόν. Του χρωστάω τα πάντα, ό,τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα. Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να το κάνω και νομίζω ότι ξέρετε πόσο βασίζεται πάνω του αυτή η εκπομπή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που και σε αυτό μου το βήμα ήταν έτσι δίπλα μου και άντεξε κι αυτό. Κλάψω, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ήμουν σε μια εκπομπή που πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό που μου αφήνει, όλο αυτό το διάστημα είναι μόνο χαρά, γέλιο. Πραγματικά δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ, και η δημοσιογραφική ομάδα και η τεχνική, όλα τα στελέχη του Open, σε ένα κανάλι που στήθηκε από την αρχή. Εγώ ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου, συγκεκριμένη, εμπιστοσύνη του καναλιού, των στελεχών, και εδώ θα είμαστε να τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Για να κλάψουμε κάποια άλλη στιγμή.
Πάντως να ξέρετε ότι μία εκπομπή δεν είναι ένας και δύο και τρεις και τέσσερις, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση άνθρωποι που βγαίνουν μπροστά, αλλά πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ σκόπος, κούραση, την παραγωγή μας, την Ελένη μας. Παιδιά, πείτε μου, κάνει καθημερινά αερόβιο. Τόσα φουσκωτά έφερε στον κύριο Νιδριώτη μας. Όλους, ο Χρυσόστομος είναι εδώ. Παιδιά, ξεχνάω κανέναν, βοηθήστε με λίγο, δεν έχω... δεν έχω σηματάκι μαζί. Είμαστε σχεδόν όλοι εδώ. Ευχαριστούμε βασικά εσένα, Σύση. Ευχαριστώ, Παύλο. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είσαι η αρχή της εκπομπής. Ευχαριστούμε. Με χαμόγελο, αισιοδοξία, με χαρά, με θετική διάθεση. Με αυτή την αφέλεια που καμιά φορά σε χαρακτηρίζει, αλλά είναι και αυτή γοητευτική. Κομψά το είπε. Νομίζω ότι είσαι η αρχή και το τέλος αυτής της εκπομπής και εμείς ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, γιατί ειλικρινά, εντάξει, ήταν περίεργη χρονιά και κάνα το όλοι έτσι πολύ υπομονή και με βοηθήσατε και με στηρίξατε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με κάποιους συνδεόμαστε από παλιότερα και από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά. Με κάποιους γνωρίστηκα φέτος και έκανα φίλους πολύ σημαντικούς σε αυτό το κανάλι και σε αυτή την προσπάθεια. Και μέσα από την καρδιά μας το Open είναι το σπίτι μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε, να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε τους Αλκατράς που ήταν σήμερα μαζί μας. Ναι, ναι, για πείτε. Σήμερα θα είμαστε για τελευταία Κυριακή στο Μαντάμα. Α, στην παρτάρα που κάνετε τις Κυριακές, έτσι είναι η τελευταία. Είναι τελευταία. Παιδιά, στο Μαντάμα, μην το χάσετε αυτό το πάρτι. Ναι, ναι, ναι. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα, μην τους χάσετε. Θα είμαι και εγώ ίσως ενδεχομένως σαν γκεστάρ. Κάτι έχουμε πει τώρα και εσύ είναι περιστάρ. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στις κάμερες εσείς αναγκαστικά, αλλά οι υπόλοιποι καθόμαστε για να κάνουμε έτσι ένα ωραίο έτσι χορευτικό κλείσιμο. Σας βλέπω. Ανοίγουμε λίγο για να παίξουμε τα παιδιά. Θα πω. Πώς θα παίξουμε. Όχι, όχι, στα κορίτσια τα λέω, που τα ξέρω τα κορίτσια. Εδώ δεν ξέρω. Εκτός χρόνου, γρήγορα. Γρήγορα.